Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τη δική σας ιστορία απόψε θα διηγηθείτε για να μεταφέρετε τα μηνύματα δύναμης και αισιοδοξίας. Η δική μου ιστορία είναι η ιστορία που ανήκει σε πολλές γυναίκες, δυστυχώς. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει μια γυναίκα να έχει στο μυαλό της από την ώρα που ουσιαστικά ενηλικιώνεται και όχι κατά βάση στα 40. Μην περιμένουμε να φτάσουμε στα 40. Θα πρέπει να μας γίνει βίωμα. Δυστυχώς είμαστε πολλές γυναίκες και στα Χανιά, ενώ όσο τη μαστίζει, βρισκόμαστε εδώ για να ανοίξουμε έναν δρόμο, ένα καινούριο δρόμο, να μιλήσουμε μέσα από τις δικές μας ιστορίες, σε γυναίκες που ουσιαστικά θα πρέπει να μάθουν πράγματα μέσα από εμάς. Μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από τον τρόπο που το βιώνουμε και μέσα από τη δικιά μας πια οπτική. Τι είναι αυτό που σε δίδαξε ο καρκίνος, πώς τον βίωσες? Ο καρκίνος, τουλάχιστον ο δικός μου ο καρκίνος, μου έχει δώσει πάρα πολλά μαθήματα ζωής. Δεν θα πω ότι είμαι ευγνώμων που νόσησα, θα πω όμως ότι μέσα από αυτά τα μαθήματα ζωής άλλαξα εσωτερικά και εξωτερικά και μπόρεσα να αξιολογήσω, να επανεκτιμήσω και να αγαπήσω λίγο παραπάνω εμένα, τις γυναίκες και τη ζωή. Πώς φτάσατε στο σήμερα, περιγράψτε μας. Πώς βρεθήκατε μια μέρα να έχετε καταλάβει ότι έχετε ασθενήσει? Θέλω να πω ότι το δικό μου προσωπικό παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν ήμουν ο πλέον τακτικός άνθρωπος που κυνηγούσα τις μαστογραφίες. Ήμουνα η κλασική Ελληνίδα γυναίκα που σήμερα θα κάνω μια μαστογραφία, αύριο θα κάνω μια μαστογραφία, μεθαύριο θα κάνω τη μαστογραφία μου. Ποτέ δεν ερχόταν εκείνη η στιγμή, οπότε δεν είχα τον τακτικό μου έλεγχο. Είχα κάποια μαστογραφία, αλλά δεν είχα τον τακτικό μου έλεγχο. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω για κάθε γυναίκα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Βρέθηκα εκεί το 2022 και έκανα μία δευτεροπάθεια αργότερα, με την οποία έχω μάθει να ζω, να κινούμαι και να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να χαμογελώ. Σε κάποιον που το βιώνει όλο αυτό, τι θα θέλατε να πείτε, ποιο θα ήταν το μήνυμά σας? Πολλά είναι τα μηνύματα που θέλω να δώσω σε πρώτη φάση. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι αρχικά καλή δύναμη, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά αν τον περάσουμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία και με μια οπτική που ουσιαστικά ταιριάζει στο μενταλιτέ του κάθε ανθρώπου, με ψηλά το κεφάλι, με σημαία όχι οχτή έπαθα, αλλά αέρα πάμε να νικήσουμε, τότε τα πράγματα είναι σίγουρα, θα οδέψουν προς την νίκη.